να είναι η λύση για πρέσβη του Next Cloud πάνω σε ένα Raspberry ή οπουδήποτε ARM board που υποστηρίζει το ίδιο. Θα πούμε σε τόσες λεπτομέρειες. Να πω λίγα πράγματα για μένα. Έχω σπουδάσει δίκτυα και τηλεπικοινωνία στο ΔΕΗ και του Δημητρίου. Κάνω αυτή τη στιγμή πρακτική άσκηση στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Και είμαι ένας πολύ χαρούμενος Fedora user και γλώσσα ενθουσιαστή. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε. Έχουμε ένα Nextcloud, το οποίο είναι ένα web application. Είναι ένα web application. Χρειάζεται να τρέξει πάνω σε κάτι περίπου σε LAMP. LAMP είναι Linux, Apache, MySQL, MariaDB, PHP. Όλα από αυτά μπορούν να αλλάξουν λίγο. Όλοι ακολουθούμε tutorials. Τα περισσότερα δεν είναι σύγχρονα. Καταλήγουμε να κάνουμε τυφλά copy-pasting, το οποίο δεν ξέρουμε τι κάνουμε και άρα δεν είναι σε απόλυτα secure. Έχουμε διπλές προσπάθειες από τους contributors που προσπαθούν να βοηθήσουν τον κόσμο. Δηλαδή έχουμε διπλά tutorials, το οποίο δεν ξέρουμε. Και τα τέλος τα δεδομένα μας δεν είναι πολύ καλό για να μαθαίνουμε. Η στόχη είναι να μειώσουμε τα εμπόδια για την υιοθέτηση του Nextcloud. Αυτό συμπεριλαμβάνει χαμηλό κόστος στις συσκευές, όπως το Raspberry ή οποιοδήποτε άλλο αρχικό. Να είναι όσο πιο εύκολο γίνεται στον τελικό χρήστη, ακόμα για κάποιος που δεν έχει τεχνικές λεπτομέρειες, να μπορεί να το καταστήσει. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, όλοι οι contributors, και να γίνουμε η καλύτερη επιλογή για αυτό που κάνουμε. Το Unix Cloud στο Raspberry ή στο Python. Τεχνικές λεπτομέρειες να μπορεί να το καταστήσει. Και αν τα αυτοματοποιούσαμε όλα αυτά, εδώ παράγουμε μιλάκια. Τι είναι το Nextcloud Pi? Είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγωγής ενός Raspberry Pi Image και ενός Docker Arm Image. Και επίσης περιέχει κάποια extras, τα οποία θα τα πούμε σε λίγο, που μας βοηθάνε να ρυθμίσουμε περισσότερο το Nextcloud Pi. Το Raspberry Pi Image περιέχει το Raspberry 9, τα Stretch, το οποίο έχουν φύγει κάποια πράγματα και έχουν βγει μόνο τα πράγματα που χρειάζονται για το Nextcloud. Εσείς δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε τίποτα από αυτά που βλέπετε, είναι όλα έτοιμα. Τρέχει LAMP, Apache, MXDP2, PHP7, MariaDB, CPU, PHP CAS, OPCAS, HSTS και HTTPS only. Έχει μέσα Nextcloud φυσικά, έχει τα έξτρα που προείπα, αλλά θα αναλύσουμε αργότερα, και είναι έτοιμο όπως χρήση. Το Docker Image είναι πολύ μικρό, είναι 150 MB. Είναι για άλλα ARM boards, σημείωση, που υποστηρίζουν Docker, γιατί κάποια ARM boards λόγω παλιού kernel δεν υποστηρίζουν Docker. Αυτό είναι κάτι προβλήμα που ξέρετε αν θέλετε. Έχει πιο εύκολα updates. Τα κατά όμως είναι ότι κάποια έξτρα δεν είναι συμβατά. Όπως για παράδειγμα το Automount. Αν θέλουμε να κάνουμε αυτοματοπροσάρτηση, όταν βάζουμε ένα USB disk και να το βγάζουμε και να το ξαναβάζουμε να κάνει αυτοματοπροσάρτηση, αυτό δεν γίνεται μέσα από ένα container γιατί είναι isolated και δεν μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους του host συστήματος. Τι χρειαζόμαστε για να τρέξουμε το Nextcloud Pi? Ένα Raspberry Pi ή ένα ARM board με υποστήριξη Docker, το προβάμε. Μία SD card και αν το board που έχουμε έχει και EMMC, ακόμα καλύτερα θα έχει 8 ευρώ. Μία συνέστηση στο Ethernet, αυτό είναι. Εντάξει, το ξέχασα να το βάλω, είναι optional. Εκτός αν θέλουμε για την περίπτωση που θέλουμε να το τρέξουμε τοπικά. Αν θέλουμε να το τρέξουμε και έξω από το σπίτι μας, τότε χρειαζόμαστε μια συνεργασία. Ένα computer για να κάψουμε το image στην SD card. Στην ουσία κατεβάζουμε το image, το περνάμε μέσα από ένα utility στην SD card, βάζουμε την SD card στο Raspberry Pi, ανάβουμε το Raspberry Pi και είμαστε έτοιμοι για χρήση. Optional, αλλά λίγο recommended, είναι το USB drive ή ένα USB stickάκι όπου θα κουλάβονται τα δεδομένα του Nextcloud. Αυτό δεν είναι απαραίτητο να γίνει, μπορεί με τα δεδομένα να τρέχουν στην SD card, αλλά αν χρειαστεί να γίνει κάτι, θα πρέπει να παρθούν από την SD card, να πάνε έξω, μετά να ξαναλάβουν μέσα, δηλαδή αν πρέπει να κάνουμε μια νέα εγγραφή στην αρχή, θα πρέπει να ξαναβάλουμε να πηγαίνουμε προς πίσω στην αρχή. Αν έχουμε ένα USB stickάκι,
Δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Υπάρχει τρόπος που θα πούμε μετά. Τώρα τι είναι τα extras. Υπάρχουν δύο τύποι extras. Τα extras ως πρόσθετες λειτουργίες που μας βοηθούν να επεκτείνουμε τη λειτουργικότητα του NextCloud. Για παράδειγμα, FreeDNS. Το FreeDNS τι είναι? Είναι ένα Dynamic DNS Solution, το οποίο παρακολουθεί την public IP μας και την κάνει συνδέει με ένα DNS όμως. Δηλαδή, γιατί στις περισσότερα σπιτιά μας υπάρχουν, δεν μας δίνουν σταθερές IP, επομένως, αν θέλουμε να χτυπήσουμε απ' έξω το σπίτι μας το NextCloud, θα πρέπει όλη την ώρα να παρακολουθούμε την IP που μας δίνεται από το VAR. Έτσι, με το FreeDNS και το Duck DNS και το NoIP, όποιο θέλετε να λέγετε, κάνετε ένα account στο service και έτσι παρακολουθείτε η public IP, συνδέεται με ένα alt domain, το οποίο μπορεί να είναι δωρεάν σε μορφή subdomain από κάποια contributed domains, ή μπορείτε να βάλετε το δικό σας domain, κάνοντας subscribe και κληρώνοντας κάποια αγαπημένα. Τα extras ως επιλογές διαχείρισης που μας βοηθούν να ρυθμίσουμε αυτό το NextCloud. Όπως διαβάζουμε το Data Case, όπως είπα πριν, αν έχουμε ένα USB στικάκι που θέλουμε να έχουμε εκεί ταχεία μας, μπορούμε πολύ εύκολα να πούμε στο NextCloud ότι κοίταξε να δεις, εκεί είναι η ταχεία μου, από εκεί θα τα παίρνεις. Και δεν βρίσκονται στο default location που είναι στην SDK. Εδώ είναι η μεγάλη λίστα των extra. Όλα αυτά περιέχονται by default στην NextCloud εγκατάσταση. Αλλά, πώς θα διαχειριζόμαστε? Έχουμε ένα GUI, ένα Terminal User Interface, το οποίο μπορούμε με SSH να ρυθμίσουμε ό,τι θέλουμε. Και έχουμε και ένα Web UI, το οποίο μπορούμε πάλι να ρυθμίσουμε ό,τι θέλουμε, σημείωση μόνο το τοπικό δίκτυο. Αυτό δεν έχει γίνει πάρα πολύ support στο authentication, είναι ακόμα under development. Οπότε θα ήταν πολύ σοφό να το βάλουμε έξω από το. Να το βάλουμε από πρόσβαση έξω από το σπίτι μας. Τα έξτρα τα έχουμε κατηγοριοποιήσει και θα σας μιλήσω κατηγοριοποιώντας τα. Όσον αφορά το system management, να σημειώσω ότι στο κάτω-κάτω είναι μια Linux εγκατάσταση. Είναι μια Raspberry διανομή. Μπορούμε να την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε προσωπικά, τώρα προσπαθώ να εγκαταστήσω ένα blog για προσωπική χρήση. Δεν με περιορίζει τίποτα να το κάνω αυτό. Έχω ένα get, το οποίο μπορώ να εγκαταστήσω όποιο πακέτο θέλω, αλλά και να βάλω τις περιττέρες γνώσεις για να το ρυθμίσω. Μπορούμε να ρυθμίσουμε Wi-Fi, δηλαδή να κάνουμε σε boards που υποστηρίζουν το Wi-Fi προφανώς. Μπορώ να ρυθμίσω στάτικα IDs, μπορώ να βάλω τα logs στη RAM, ώστε να μην έχω πολλές εγγραφές στην SD card, αν για παράδειγμα έχω πολλά μικρά αρχεία που έχω πολλή επικοινωνία μικρών αρχείων και πολλές επικοινωνίες μαζί και μου παράγουν πολλά logs, μπορώ να τα βάλω στη RAM και μετά με κάποιο τρόπο να τα αποθηκεύω ανά interval. Έχει swap που ρυθμίζει το μέγεθος του swap, είναι η εικονική μνήμη που λέμε, και την τοποθεσία του swap, αν θέλουμε το swap να βρίσκεται κάπου εκτός της SDK, στο φλασάκι που είναι τα αρχεία μας ή ακόμα και σε ένα άλλο φλασάκι μόνο για το swap. Υπάρχει ρύθμιση για ένα Tended Upgrade, το οποίο είναι by default, καθιστά τα τελευταία πακέτα του Raspbian. Δεν θα κάνει reboot αν χρειαστεί, πρέπει να το κάνετε μόνοι σας. Υπάρχει επιλογή να κάνουμε format το USB. Εδώ υπάρχει το limitation ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα file system συμβατό στο Linux, με τα permission του Linux. Για παράδειγμα, όχι το NTFS και για παράδειγμα το ext4. Γιατί θέλουμε τα permissions και αλλιώ είναι unsecure να το κάνουμε αυτό. Και δεν θα παίξει. Πρέπει να κάνουμε ειδική ρύθμιση. Και επίση το command που προείπα, που μπορούμε να το ρυθμίσουμε όταν βάζουμε ένα αστικάκι, να μην χρειάζεται να τρέχουμε την εντολή για να το κάνουμε mount. Όσον αφορά το NextCloud Manager, μπορούμε να κάνουμε scan τα files. Να σκανάρουμε δηλαδή τα files σε οποιοδήποτε location βρίσκονται. Στο location που βρίσκεται στον NextCloud, φυσικά σου. Όπου μπορεί να είναι στο USB στικάκι, όπως είπα, και μπορούμε να κάνουμε scan file ισότο. Αυτό τι μας επιτρέπει ανά interval, δηλαδή ανά 60 λεπτά ή ανά 5 ώρες ή ανά όσο θέλουμε, να κάνει scan τα file, να τα συγχρονίζει
με τον Edge Cloud. Αυτό τι μας βοηθάει, αν έχουμε παράλληλα ένα NAS πάνω στο Raspberry και θέλουμε να έχουμε πολύ γρήγορα τα αρχεία μας μέσα στο τοπικό δίκτυο, να μπορούν να συγχρονίζονται αμέσως στον Edge Cloud. Θα μου πείτε γιατί να βάλουμε Edge Cloud, αν έχουμε NAS. Γιατί έχουμε users στο Edge Cloud και μπορούμε να κάνουμε collaboration στο καθένα user να βλέπει τις δικές του ομάδες και τα δικά του permissions. Μπορούμε να κάνουμε backup και backup photo. Το ρώτησε κάποιος πριν, δεν ξέρω αν είναι ακόμα εδώ. Μπορούμε να κάνουμε manual backup, όπου είναι όλο, είναι παρμένο από το API του Nextcloud αυτό. Και μπορούμε να κάνουμε και periodic backups, αν π.χ. μια εβδομάδα, όπου κάνουμε backups, incremental, full backups. Το backup auto έχει μια ρύθμιση που επιλέγεται πόσο backup θέλετε να έχει κάθε στιγμή το σύστημά σας. Δηλαδή, αν το βάλετε στα 3 backups, όταν θα πάει να γράψει το 4 backup, θα διαγράψει το παλαιότερο και θα κρατήσει τα 3 νεότερα. Υπάρχει το restore που κάνουμε restore από το backup που έχουμε κάνει στο προηγούμενο βήμα. Μπορούμε να ρυθμίσουμε το database location, το οποίο μπορεί να είναι και αυτό πάνω σε ένα USB-στικάκι. Το data location, όπου είναι τα αρχεία του Nextcloud data, του Nextcloud, μαζί με τα αρχεία των εκάστοτε apps που έχουμε καταστήσει πάνω στο Nextcloud. Επίσης, μπορούμε να ρυθμίσουμε το upload και το memory limits. Αυτό είναι πάνω στο DHT, βέβαια. Υπάρχει ένα limitation, επειδή το Raspberry 9 είναι ακόμα 32-bit, δεν μπορούμε να κάνουμε upload πάνω από 2 GB αρχείου, διότι υπάρχει limitation στην 32-bit PHP. Αυτό λύνεται με ένα workaround στο Nextcloud 13, όπου όταν βγει θα το υιοθετήσουμε πολύ γρήγορα. Συνδεσιμότητα. Μπορούμε να κάνουμε port forwarding με το πρωτόκολλο UPnP. Δηλαδή, πολλές φορές δεν χρειάζεται να πάμε στο ρουτεράκι μας να κάνουμε το port forwarding manually, που κάποιος απλός χρήστης μπορεί να μην το ξέρει και πώς να το κάνει. Αλλά αυτό που υποθέτει είναι ενεργοποιημένο το UPnP στο router και να υποστηρίζεται το router. Αν δεν υποστηρίζεται και δεν είναι ενεργοποιημένο, δεν θα παίξει. Πρέπει να το κάνουμε manually. Υπάρχουν οδηγοί πώς να το κάνουμε αυτό online. Υπάρχει επίσης local DNS server, ώστε να όταν χτυπάμε από τον client ή από το file που ξεβάζουμε την ιστοσελίδα του Nextcloud, το URL του Nextcloud, να μπορέσει να μας οδηγήσει στο Nextcloud εσωτερικό, μέσω του εσωτερικού δικτύου και να μην χρειαστεί να βγει πρώτα να πάει έξω και μετά να ξαναμπεί μέσα. Υπάρχει η υποστήριξη του BDNS, όπως είπα. Έχω γράψει το FreeDNS με κάποιες διορθώσεις στον Ignacio. Ο Ignacio είναι ο δημιουργός του Nextcloud Pine. Υπάρχουν αυτοί οι τρεις clients, είναι σωματωμένοι στο Nextcloud Pine. Νομίζω τώρα προσθέθηκε και ένας γερμανικός πάροχος στο DNS, αλλά δεν το θυμάμαι ακριβώς. Αν σας ενδιαφέρει να στον αγοράζω να δούμε μετά, στο booth. Το DDNS μας επιτρέπει να, αυτό που είπα, να παρακολουθούμε την, να παρακολουθεί την υπηρεσία από την public IP μας και να μας γυρνάει στα φτερά ένα συγκεκριμένο όνομα. Για παράδειγμα, nextcloud.pantelimon.me. Αυτό είναι το δικό μου. Υπάρχει υποστήριξη Samba και υποστήριξη NFS. Τα security. Υπάρχουν certificates από το Let's Encrypt που είναι αυτοματοποιημένο και το configuration στο Let's Encrypt και το configuration στον Apache πάνω στο οποίο θα πρέπει να συνδεθούν τα certificates. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να βάλουμε το email μας χωρίς να κάνουμε sign up πουθενά και να τρέξουμε το, και να βάλουμε και το domain που θα τρέχει το Nextcloud. Και αυτόματα παίρνουμε τα certificates από το Let's Encrypt, τα βάζουμε στον Apache και να έχουμε για αυτή. Υπάρχει επιλογή HTTPS only, όπου περιορίζουμε τη χρήση να είναι μόνο στο HTTPS άρα encrypted. Υπάρχει επιλογή free to ban, ώστε νομίζω free to ban δεν ήταν για τα logins, για τα free logins. Ωραία. Ώστε όταν κάποιος προσπαθήσει να μας επιτεθεί
στην Excel την κατάστασή μας και κάνει πολλές προσπάθειες για να συνδεθεί με κάποια usernames, δηλαδή κάνει μια πρώτη φορά σαν τότε του κόβει τη σύνδεση και αφήνει μόνο εμάς που είμαστε οι ευπόλυτοι users. Υπάρχει και το Apache Mode Security. Αυτό θα ήθελα να σταθώ λίγο εδώ πέρα. Το Apache Mode Security είναι ένα application level firewall. Δηλαδή, στα ελληνικά, είναι ένα firewall επίπεδου εφαρμογής. Τρέχει, αναλύει την HTTP κίνηση που γίνεται στο server μας, δηλαδή στο NextCloud, στο NextCloud.py, και αφήνει μόνο όταν το έχουμε πει εμείς. Έχουμε κάτσει και έχουμε παρατηρήσει την normal χρήση του NextCloud και έτσι έχουμε κάνει permit, μόνο έχουμε επιτρέψει μάλλον, να κάνουμε χρήση, να αφήσουμε μόνο τις συγκεκριμένες επισκέψεις. Έχουμε απογράψει οτιδήποτε άλλο, οπότε υπάρχει περίπτωση σε κάποιο plugin που βάλετε, σε κάποιο app μέσα από το NextCloud που βάλετε, να μην παίξει, μόνο και μόνο επειδή δεν είναι allowed. Officially δεν το συστήνουν να το χρησιμοποιείτε από την NextCloud, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ότι μπορεί το application να μην παίξει λόγω αυτού. Να θέλει δηλαδή κάποιο περαιτέρω header για παράδειγμα στο NextDBS και να μην μπορεί να το δώσει. Οπότε αυτό το χρησιμοποιείτε με προσοχή. Αν ξέρετε, εγώ δεν έχω πει πρόβλημα στη μίση, χρησιμοποιώ contacts, calendar, notes, tasks, το web UI, το client, και παίζει μια χαρά. Αλλά αν βγει κάποιο άλλο, μπορεί να μην παίξει. Τα τελευταία νέα είναι ότι ήμασταν στο NextCloud Conference που είναι στο Βερολίνο. Σας καλό παρέλαση, όπως είπε και ο Στάθης. Είναι πολύ ωραία. Έκανε εκεί ο Ιγνάθιο μια πολύ ωραία παρουσίαση. Εκεί το γνώρισε κιόλας. Σύντομα θα ανακοινωθεί ως official NextCloud project. Στην ουσία πάει λίγο πίσω το Synapse. Υπάρχει ένα Docker 86 mods, τριτοδιάλυτο, το οποίο βγήκε πριν μέσα στη βδομάδα που μας πέρασε. Είναι ultra alpha. Σας καλούμε να το δοκιμάσετε και να μας δώσετε feedback αν κάτι δεν λειτουργεί. Προφανώς δεν θα λειτουργεί το automation όπως είπα ή και κάποια άλλα που αφορούν το host σύστημα. Έχουμε φτιάξει ένα web wizard, το οποίο σύντομα θα έχει και ένα νέο interface. Μπορεί να θέλετε έξω να το δούμε. Θα κάνουμε και ομιλίες για το πώς θα εγκαταστήσουμε το NextCloud.py στο booth και πώς χρησιμοποιούμε το NextCloud.py στο control panel. Στις δύο μετά το διάλειμμα. Συγγνώμη. Και επίσης έχουμε wiki pages στο GitHub όπου μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες ακόμα και για το πώς να φτιάξετε το δικό σας extra που θέλετε να σωματοποιηθεί στο NextCloud.py. Το μέλλον είναι να ενσωματώσουμε το Collabor Online ή το Only Office ώστε να μπορούμε να έχουμε collaborative edits πάνω σε ένα αρχείο. Την ίδια στιγμή να βλέπουν δηλαδή τις αλλαγές που κάνει ένας συνάδελφος για παράδειγμα σε ένα Word αρχείο και να τροποποιούμε αυτό που έχει τροποποιήσει ο άλλος χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε save, να το κατεβάσει ο άλλος. Αυτό γίνεται instantly με push. Θέλουμε να κάνουμε ports στο Word 64 και Android. Θέλουμε να κουσάρουμε τα όρια. Θέλουμε να το κάνουμε όσο πιο γρήγορο γίνεται, δεδομένου το ότι δεν είναι το πιο γρήγορο μηχάνημα το Raspberry Pi. Και να βάλουμε και μεγάλα αρχεία. Αυτό θα λυθεί εν μέρη, όχι εν μέρη, ολοκληρωτικά στην NextCloud 13. Επίσης, έχουμε σκεφτεί να κάνουμε ένα docker swap, δηλαδή να πάει όλο το solution NextCloud να πάει σε Docker, έτσι ώστε σε ξεχωριστά containers, ο Apache με την PHP, η MariaDB, η CAS,
τι άλλο, δεν ξέρω τι άλλο, ό,τι άλλο χρειάζεται. Και να, ας πούμε, να έχουμε δύο ώρες που πάει και το ένα να κάνει μια δουλειά και το άλλο να κάνει τις άλλες δύο. Ή ακόμα και replication, ναι. Ή ακόμα να τρέχουμε το NextCloud έχει σύνδεση μεταξύ servers Federation, το NextCloud Federation, ώστε να τρέχουν δύο instances του NextCloud ταυτόχρονα σε μορφή load balancing ή ακόμα και freedom. Όμως, χρειαζόμαστε βοήθεια. Υπάρχει πολύ χώρο για contribution. Όπου χρειαζόμαστε έναν Raspberry Pi Image Maintainer, έναν Docker Image Maintainer, έναν Web Developer, έναν Bus Developer, κάποιον να κάνει support στο forum και στα issues του GitHub και κάποιον να κάνει το board support και να τα κάνει maintain αυτά. Και τέλος, κάποιοι που μπορούν να κάνουν περισσότεροι είναι να δώσουν feedback μετά από κάποιο test που κάνουν ή αν κάτι δεν πάει καλά να το δηλώσουν στο GitHub issues στο forum του NextCloud και να το διορθώσουμε. Αν δεν ξέρετε εσείς πώς να το διορθώσετε, θα το διορθώσετε κάποιος άλλος. Αρκεί μόνο και μόνο που θα το δηλώσετε ότι υπάρχει πρόβλημα, είναι πολύ μεγάλη βοήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Απορίες. Παρακάτω. Ο πρόβλημας είναι πρώτα να συμπισπέρετε, σε τι είναι γραμμένος. Σε τι είναι γραμμένος. Ο περισσότερος πόλητας δεν είναι σε πίσω. Είναι σε μπάση. Είναι σε κουτάκια. Το backend είναι σε κουτάκια. Αν έτρεχε σε PHP θα είχαμε θέματα με το permission. Με το ποιος τρέχει τι. Ή κάποιος άλλος απέξω τώρα να κάνει login, να γίνει permit ή action που κάνει κλπ. Επομένως έχουμε καταλήξει στην ίσως προσωρινή λύση. Να κάνουμε, να τρέχουμε απλά σκριπτάκια, έτοιμα σκριπτάκια που κάνουν ένα πράγμα κατά τη διάρκεια. Το WebUI και το TUI έχουν το ίδιο πακέτο στην ουσία. Δηλαδή είναι το ίδιο σκριπτάκι που τρέχει από πίσω. Απλά αλλάζει το user interface και το ότι το κουμπάκι είναι το ένα πιο ωραίο. Δεν θα ήταν πολύ πιο ελαφρύ σαν προσοκιονάνο, δεν θα ήταν πιο ζεστή, ας πούμε, στο εκλογό και κάποιο άλλο. Το NextCloud είναι γραμμό στο PHP, συνεχίζει να χρησιμοποιεί. Όχι, ενώ το backend του... Το backend του NextCloud Pi είναι απλά να κάνει με ψηλορυθμίσεις σε coming files. Οπότε δεν χρειάζεται να είσαι. Αυτό απλά και γράφει. Άρα το contribution που χρειάζεται είναι μόνο σε αυτά τα πράγματα. Ναι, και ακόμα στο ότι ας πούμε χρειαζόμαστε στο... Για βράδυ δεν ξέρω τι αν θα χρειαστεί. Στην NextCloud 13 να εγκατασταθεί ένα νέο πακέτο. Αυτό θα χρειαστεί κάποιος να κάνει το τέστη. Και να συνεισφέρει προσθέτοντας το πακέτο όταν εγκαταστείτε όταν κάνετε beat το Raspberry Pi. Απορίες, έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Κάτι και 20. Δεν θα θέλει, ναι, τον εδώ. Ναι, τον ρωτήσω και για το Pi, αλλά έχει και το NextCloud γενικότερα πέρα από το Federation που στηρίζει mirroring ή άλλες τέτοιες διαδικασίες για load balancing ή security των δεδομένων, δηλαδή να έχω πολλαπλούς servers που οποίοι να είναι mirror και... Το test of Federation είναι ακριβώς αυτό. Okay. Υπάρχει δυνατότητα να μπει ένας inverter, ένας proxy μπροστά. Αλλά αυτό είναι μια Linux εγκατάσταση. Πρόγραμμα ό,τι θέλουμε, ό,τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σαν παιδικό το Linux μηχάνημα. Έχει η Linux Kernel των 4.13, το 4. Θα το δούμε μετά, σε ένα ενδιαφέρον. Τι γίνεται και αυτό. Απλά δεν γίνεται αυτοματοποιημένο. Καλό. Δεν κατάλαβα, είπες σε μίλια από το collaboration management ότι αυτό είναι στο μέλλον, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Αυτό υπάρχει, απλά όχι σε ARM boards. Είναι γραμμένο για εξεντράπητο 86. Άρα, δηλαδή, άμα έχει κάνει αυτό το σύστημα, μπορεί να... Φυσικά, αν έχει έναν επιπλέον... Αν κάποιος έχει έναν επιπλέον server που έχει κατευθυνόμενο το Collabora Online, μπορεί να το συνδέσει στην κατάσταση που έχει κάνει στο NextCloud Pi
και να κάνει από εκεί το collaboration όπως θέλει. Άλλος. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Θα μας δείτε έξω στο δεύτερο.